Είναι κοντά μας ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ο κύριος Άντρος Κυπριανού, και ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος. Κύριε Κυπριανού, καλώς ορίσατε στον ΑΛΦΑ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Παπαδόπουλε, καλώς σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να δούμε το πρώτο απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου στη Νέα Υόρκη και να αρθούμε να πάρουμε τη δική σας ανάλυση αλλά και για τις εξελίξεις εκεί. Νωρίτερα, ο πολιτικός μας συντάκτης μας μετέδωσε ότι κλείδωσε ένας νέος κύκλος επαφών της κυρίας Λουτ για μετά τη Νέα Υόρκη. Πάμε να δούμε το πρώτο απόσπασμα. A viable and lasting settlement would be to the best interest of the people of Cyprus, Greek and Turkish Cypriots, and their aspirations to live in a normal and prosperous European country, fully independent and free from any dependencies. Unfortunately, as the peace process remains at an impasse since the conference on Cyprus of July 2017, I'm deeply concerned about the lapse of time and its consequences. Έγινε της μόδας το κανονικό κράτος, κύριε Κυπριανού. Το επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία μας, ότι ο χρόνος περνά. Να μου επιτρέψει να κάνω μια συνολική τοποθέτηση στην ομιλία του Προέδρου. Ωραία. Διότι αυτά τα αποσπάσματα πολλές φορές μπορεί να μην είναι και αντιπροσωπευτικά. Εντάξει. Δεν θα μιλήσω μόνο για το Κυπριακό, θα μιλήσω για το σύνολο της ομιλίας και θα πω ότι ένας από τους λόγους που τα πολιτικά πρόσωπα και η πολιτική γενικότερα με ήττα απαξιώνεται στην Κύπρο είναι γιατί αυτά τα οποία λέμε δεν μεριμνούμε έτσι ώστε να εφαρμόζονται στην πράξη. Και υπάρχει μια κατακραυγή από τον κόσμο για αυτό το γεγονός. Η ομιλία λοιπόν του Προεδρού είναι ένα κλασικό παράδειγμα διάστασης λόγων και έργων. Και θα αναφέρω κάποια παραδείγματα τα οποία σταχυολόγησα από την ομιλία του. Μίλησε για την πείρα και τη δυστυχία που υπάρχει ο κύριος Αναστασιάδης, για τον λοιμό, για την ανάγκη αυτά τα φαινόμενα να αντιμετωπιστούν. Στην Κύπρο έχουμε 215.000 συμπατριώτες μας, οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Και το χάσμα μεταξύ του 10% των πλουσιότερων και όλων των υπολείπων αυξάνεται. Εάν θέλεις να είσαι συνεπής λοιπόν με αυτά που λες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει στην έγνοια σου να έχεις σε εθνικό επίπεδο την προώθηση πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο. Μετά, είπε, ενώ η παιδική θνησιμότητα και ασθένειες που απειλούν τη ζωή παρουσιάζουν ανθεκτικότητα και ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας είναι πολύ πιο κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε δίσκαμπτες πολιτικές και πρακτικές οι οποίες εμποδίζουν τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Αυτά τα είπε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Πολύ σωστά. Το ερώτημα είναι στην Κύπρο τι έχουμε. Στην Κύπρο έχουν διαλυθεί τα δημόσια νοσηλευτήρια με δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών. Καταραίει η δημόσια υγεία και η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην δίνει λεφτά για να μπορούν να αντιμετωπιστούν διάσταση τα προβλήματα. Διάσταση λόγων και πράξεων βλέπετε και στα του Κυπριακού, κύριε Κυπριανού. Θα έρθω, θα κλείσω με εκείνο. Αναφέρθηκε στις μεταναστευτικές ροές και είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες οι οποίες προκαλούν το ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων από τις χώρες τους. Στην πράξη και ο ίδιος και στελέχη της κυβέρνησης αλλά και ο πρόεδρος του κόμματος τους τοποθετούνται σε κάποιες περιπτώσεις με τρόπον που να όζει έτσι λίγο ρατσισμό. Σε ό,τι αφορά τον Κυπριακό, η τελευταία του αναφορά, αυτή που την έχετε δείξει, τι λέει. Λέει, δυστυχώς, καθώς η ειρηνευτική διαδικασία παραμένει σε αδιέξοδο από την διάσκεψη για την Κύπρο τον Ιούλιο του 2017, είμαι βαθιά προβληματισμένος εξαιτίας της παρέλευσης του χρόνου και των επιπτώσεων που αυτή επιφέρει. Ένας άνθρωπος που τα λέει αυτά τα πράγματα θα έπρεπε κανονικά από την επόμενη ημέρα του Κράνες Μοντάνα να κάθεται στα κάρβουνα και να αναλαμβάνει συνεχείς πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες και επιπτώσεις σε βάρος της Κύπρου από το παρατεταμένο αδιέξοδο το οποίο έχει προκληθεί. Αυτόν έπραξε ο κύριος Αναστασιάδης όλο αυτό το διάστημα. Δεν ανέλαβε καμία απολύτως πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε ο κύριος Ακκιντζή αντί να δει πως θα προσπαθούσε να την αξιοποιήσει, την απέφυγε εντελώς, λέγοντας του ότι πρέπει να μου πεις πρώτα και κύριε αν η Τουρκία αποδέχεται αυτόν το οποίο προτείνεις και μετά πάμε στο διάλογο. Να πάμε σε διάλογο. Και το τελευταίο για να κλείσω με τον Κυπριακό, θα πω το εξής. Αυτή τη στιγμή
υπάρχει υπό αμφισβήτηση η συμφωνημένη βάση λύσης. Η Δικοινοτική Διεζωνική Ομοσπονδία. Και εκφράζεται και σήμερα, εκφράστηκε από τον κύριο Τσαβούσογλου και από τον κύριο Νόζερσαϊ μια άποψη ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η βάση πάνω στην οποία συζητούμε για το Κυπριακό. Ο κύριος Αναστασιάδης δεν ένιωσε την ανάγκη σε ολόκληρη ομιλία σχεδόν 20 λεπτά να αναφέρει μια φορά τη λέξη Διεζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, τη φράση. Που είναι μέσα στα ψηφίσματα όμως, θα σας πει κάποιος και το είπε. Αλλά λέτε, ούτε στα ψηφίσματα αναφέρθηκε στο πλαίσιο Γκουτέρες μόνο. Δεν είπε σε κάποιο σημείο ότι λύσει στη βάση ψηφισμάτων το Ηνωμένο Εθνών. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν αμφισβητείται αυτή η βάση, εάν εσύ πραγματικά θέλεις αυτή τη βάση να την στηρίξεις με συνέπεια, το αναφέρεις. Και επαναλαμβάνεις όχι μια φορά, μερικές φορές, ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αλλαγή της βάσης διεξαγωγής των συνομιλιών. Κύριε Παπαδόπουλε, εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι μπορούσε ο Πρόεδρος να αναφερθεί συγκεκριμένα στη λύση της Διεζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας? Θεωρώ ότι θα μπορούσε να αναφερθεί πολύ περισσότερο στην Τουρκία από ό,τι αναφέρθηκε στην ομιλία του. Θεωρώ ότι ναι, σίγουρα υπήρχαν κάποιες αναφορές με τις οποίες δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, αυτή που προβάλλεται προηγουμένως. Το γεγονός ότι τόνισε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο στην όποια λύση του Κυπριακού, ή τουλάχιστον αυτή θα πρέπει να είναι η δική μας επιδίωξη. Ήταν θετική και σημαντική αναφορά για την ΟΥΝΦΙΚΙΠ, ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο ρόλος της ή και ο αριθμός της. Φτάσαμε όμως και το συζητάμε, το λέμε στις ομιλίες. Άρα μας ανησυχεί κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, πάνω σε αυτό το θέμα? Σίγουρα μας ανησυχεί, και αυτό θεωρώ σημαντική την αναφορά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα. Ναι, αναμέναμε εμείς να ακούσουμε πολύ περισσότερα πράγματα, ίσως περισσότερες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα. Όχι τόσο σε σχέση με το πλαίσιο Γκουτέρες, εξάλλου εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή, δεν συμφωνούμε ότι το πλαίσιο Γκουτέρες μπορεί είτε διαδικαστικά, είτε ως κίνηση τακτικής, είτε επί της ουσίας να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω συζήτηση και για την επίλυση του Κυπριακού. Φυσικά, σεβόμαστε το γεγονός ότι ο κ. Αναστασιάδης έχει εκλεγεί στη βάση αυτή τη διακηρυγμένη θέση. Πολύ φοβούμαστε εμείς όμως ότι το πλαίσιο Γκουτέρες απλά θα αποτελέσει την αφετηρία για τις επόμενες μας υποχωρήσεις. Όταν φτάσουμε όμως σε διάλογο, και εκεί περίμενα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να καταδικάσει την Τουρκία. Δεν ακούσαμε έντονες αναφορές. Είπε να αφήσει νομίζω το ύψος των περιστάσεων και να δείξει πολιτική βούληση. Μία-δύο φορές αναφέρθηκαν, που εγώ θεωρώ ότι σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, ακριβώς συζητείτε το ποιος ευθύνεται για τη στασιμότητα στο Κυπριακό, θα έπρεπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι πολύ πιο ξεκάθαρος και πιο κάθετος σε ό,τι αφορά την κατατίκη της Τουρκίας. Και να εκθέσεις ενδεχομένως αυτό που θεωρείς εσύ ως φταίχτη. Μας κάνατε όμως μια πάσα για να δούμε μαζεμένα τα άλλα δύο αποσπάσματα για πλαίσιο Γκουτέρες και Τουρκία, να τα διώξουμε και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. As I have already stated, I remain strongly and truly committed to achieve a solution on the basis of the relevant UN resolutions and the European Union acquis, continuing the negotiations on the six-point framework that the UN Secretary General has set as the basis for forward. The UN Secretary General and his good office's mission is the only way forward. Expect that Turkey, which has a key role in efforts to reach a settlement, to rise to the occasion and demonstrate the necessary political determination to reach a settlement and concretely contribute to regional stability. On our behalf, I wish once more to repeat that we are determined to rise to the challenge of our historic responsibility and do our utmost so as to provide a peaceful future for all Cypriots and the region. Κάνουμε τα πάντα για να ανταποκριθούμε στο ιστορικό μας χρέος. Θα είπα και στην αρχή ότι τα λόγια είναι καλά. Εκείνο που έχουν σημασία είναι περισσότερο οι πράξεις. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Αναστασιάδη ότι σίγουρα η Τουρκία διαδραματίζει ρόλο κλειδί σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες για την επίτευξη λύσης. Δεν την εκθέσαμε, λέει ο κ. Παπαδόπουλος. Σίγουρα δεν την εκθέσαμε και θα συμφωνήσω με τον κ. Παπαδόπουλο, βέβαια από μια διαφορετική προέγγιση. Με ποια έννοια? Για να ξεκαθαρίσει η Τουρκία τι πραγματικά θέλει, πρέπει να πάμε σε διαπραγματεύσεις και εκεί να επιμείνουμε στις βασικές αρχές
λύσεις του Κυπριακού. Λέει ο κύριος Αναστασιάδης, εγώ σέβομαι την διαφωνία του Δημοκρατικού Κόμματος με το πλαίσιο Γκουτέρες. Είναι δικαίωμα τους. Ως πολιτικό κόμμα έχουν μια ανάλυση και διαφωνούν. Ο κύριος Αναστασιάδης συμφωνεί. Και όχι απλά και μόνο συμφωνεί. Λέει ότι καλύπτει τις βασικές μας ανησυχίες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των εγγυήσεων και των παρεμβατικών δικαιωμάτων. Εφόσον λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, με βάση το τι λέει ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης, η επιδίωξη του θα έπρεπε να ήταν να πάμε σε διαπραγματεύσεις, να οχυρωθούμε πίσω από το πλαίσιο Γκουτέρες, τις συγκλήσεις οι οποίες έχουν επιτευχθεί μέχρι άτυπων έγγραφων για την εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτά καθορίζει ο Γενικός Γραμματέας ως τα θέματα τα οποία θα θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητηθούν. Να οχυρωθούμε λοιπόν πίσω από αυτά και εκεί η Τουρκία είτε θα υποχρεωθεί να ανταποκριθεί, είτε θα εκτεθεί. Δεν το επιδιώξαμε αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, εδώ και 15 μήνες ο κύριος Αναστασιάδης εφησύχασε, λες και δεν παρέρχεται ο χρόνος, λες και δεν υπάρχουν εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που δημιουργούν τελεσμένα τα οποία θα έχουν σοβαρότατον αντίκτυπο σε βάρος της Κύπρου και του κυπριακού λαού. Θέλω να πω όμως ακόμα κάτι. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδόπουλο ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι τα επόμενα βήματα στα οποία θα προβεί. Μάλλον δεν επαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Τι κάνει ο κύριος Αναστασιάδης από την κυρία Λούτ? Το πιο πιθανό. Τι θα κάνει ο κύριος Αναστασιάδης για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις? Το ένα. Το δεύτερο. Λέει ο κύριος Παπαδόπουλος είναι θετικό το ότι έκαμε αναφορά στην ανάγκη παραμονή τη Ουνφικίπ στο νησί. Βέβαια είναι θετικό γιατί το αναφέρει, αλλά πρέπει να ανησυχούμε γιατί χρειάζεται να το αναφέρει. Και νομίζω ότι εάν ανοίξουμε τα αυτιά μας και ακούσουμε και τους πιο καλούς μας φίλους, θα διαπιστώσουμε ότι πλέον τα πράγματα είναι εκρηκτικά δύσκολα σε ό,τι αφορά το θέμα της παραμονής της Ουνφικίπ στο νησί. Φαίνεται ότι το Γενάρη, ακόμα και οι πιο καλοί μας φίλοι, θα δυσκολευτούν να μας υπερασπιστούν σε αυτό το θέμα το οποίο θα ήρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση ότι αναβαθμίζεται η σχέση μας. Μας τα λέει και νωρίτερα ο κύριος Νιαζή για το χρόνο. Ναι, ως εκ τούτου πρέπει να ανησυχούμε πάρα πολύ και το ερώτημα είναι τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και βάζω στο πλαίσιο ολόκληρο και το γεγονός ότι ο Προμηθέας ξεκίνησε να έρθει να κάνει γεωτρήσεις. Θα πει ο κύριος Αναστασιάδης ότι αν κάνουν στη δική του στην περιοχή δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως μας είπε προεκλογικά. Ο Πορθητής, συγγνώμη, είπα Προμηθέας. Προμηθέας, είναι ναι. Θετικό το πρόσημο. Ναι. Λοιπόν, ως εκ τούτου, αυτά πρέπει να μας ανησυχούν και πρέπει να μας πει ποια άτρα προτίθεται να λάβει για να αντιμετωπίσει την κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Κύριε Παπαδόπουλε, σήμερα θα δούμε τον κύριο Γκουτέρες. Τι κατά την άποψή σας πρέπει να του πούμε? Και θέλω και ένα σχόλιο τι σημαίνει ο νέος κύκλος επαφών της κυρίας Λούτ. Νομίζω ότι το έχει πει και προηγουμένως ο κύριος Κυριανού. Προφανώς δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρο σκηνικό για το πώς θα προχωρήσουμε. Επομένως, αντιλαμβάνουμε ότι αυτό που θα μας αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας, τουλάχιστον αυτές είναι οι εκτιμήσεις, είναι πώς ακριβώς θα συνεχιστούν αυτές εκ του σύνεγγυς επαφές της κυρίας Λούτ. Απλώς να ξεκαθαρίσω ότι ναι, συμφωνούμε και εμείς με την εκτίμηση του κύριου Κυπριανού, ότι ετίθεται θέμα πλέον για την Ουρφικίπ από γνωστούς κύκλους. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει οι ειρηνευτικές δυνάμεις να μειωθούν. Στην περίπτωση της Κύπρου όμως, αυτό να αντιλαμβάνεστε θα συνεπάγεται μερικές αλλαγές που θα είναι ιδιαίτερα για τη σταθερότητα της περιοχής, για τη δική μας πλευρά, για την Κυπριακή Δημοκρατία. Στον κύριο Γκουτέρες, τι θα λέγατε εσείς, κύριε? Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να θίξει στον κύριο Γκουτέρες. Γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι αυτοί που νομίζουν ότι με τη μείωση του αριθμού της Ουνφικίπ ή με την αλλαγή του ρόλου της Ουνφικίπ θα βοηθήσουν, πλανώνται πλάνην ηχτρά. Το αντίθετο είναι που θα επιτύχουν. Γιατί αν μειωθεί ο αριθμός της Ουνφικίπ, που ήδη είναι πάρα πολύ περιορισμένος, και έχουμε ανάφλεξη μια σύγκρουση ή ένταση στην περιοχή, θα αναγκαστεί να έρθει πίσω η Ουνφικίπ σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι είναι σήμερα. Το δεύτερο σημείο που θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει τονιστεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ιδιαίτερα γιατί διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο, όπου είναι σημαντικό να θέτουμε τις ευθύνες της Τουρκίας ενώπιον της διεθνούς κοινότητας, είναι το ζήτημα
των παραβιάσεων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δεν ακούσαμε τίποτα στην ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για αυτές τις παραβιάσεις. Και ξέρουμε ότι θα έχουμε εξελίξεις την αμέσως επόμενη περίοδο. Προβλέπεται ότι η Τουρκία ενδεχομένως θα προχωρήσει σε νέες παραβιάσεις. Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, ήδη έχει ξεκινήσει ή τουλάχιστον προτίθεται να ξεκινήσει παράνομες έρευνες. Είναι ακόμα ένα θέμα για το οποίο πρέπει να είμαστε κάθετοι. Αν μου επιτρέπετε όμως, η αναφορά για το πλαίσιο Κουτέρες. Έχει δίκιο ο κύριος Κυπριανού, σεβαστές οι διαφορετικές απόψεις. Με τον τρόπο που το. Πολλές συμφωνίες σήμερα. Όχι, διαφωνούμε. Σε αυτό το σημείο διαφωνούμε. διαφωνούμε. Σωστό. Σε αυτό το σημείο όμως είναι ιδιαίτερα προβληματικός ο τρόπος που το θέτει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί τα έξι σημεία που αναφέρει στην ομιλία του ή αντιπονέγραφο δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Σεπτεμβρίου του 2017. Όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Ο κύριος Κουτέρες λέει συγκεκριμένα πράγματα σε αυτήν την έκθεση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η έκθεση είναι ιδιαίτερα προβληματική. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εμείς θα αναμέναμε ότι κάποια από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση θα πρέπει ήδη να ξεκινήσουν να αντιμετωπίζονται από σήμερα. Λοιπόν, κύριε Κυπριανού, είπαμε πριν και είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος ότι για να τη συζητάμε την Ουφική κάτι συμβαίνει. Εγώ κράτησα και μια λιατάκα χθες του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι ο μόνος τρόπος για να πάμε και δρόμος μπροστά είναι. Και εκεί ένιωσα ότι για να νιώθει την ανάγκη να το λέει, ενδεχομένως ακούει κάτι άλλο. Και διαβάζουμε σήμερα από τον κύριο Τσαβούσογλου ότι είχαμε ανεπίσημες επαφές μεταξύ των μερών και με την Ήβρα. Ο κύριος Ζερσάη λέει: καλό είναι να βρισκόμαστε και μόνοι μας χωρίς τα ενωμένα έθνη. Τι λέτε, τι σκέφτεστε εσείς όταν ακούτε αυτά? Ανησυχούμε. Και εκείνος που θα έπρεπε να ανησυχεί πρώτος, θα έπρεπε να ήταν ο κύριος Αναστασιάδης. Με ποιαν έννοια το λέω αυτό? Όταν πλέον ξεκινά οποιοδήποτε να θέτει πάνω στο τραπέζι την ιδέα να απεμπλακούμε από τη λύση που καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σημαίνει ότι πάνω στο τραπέζι μπορεί να τεθεί οποιαδήποτε λύση ή οποιαδήποτε σκέψη για λύση. Δεν είμαστε ισχυρή πλευρά για να επιβάλλουμε τη δική μας λύση την οποία θα προτείνουμε. Δυστυχώς για μας, η Τουρκία είναι ισχυρή πλευρά στην Κύπρο. Η ασπίδα μας, και το λέμε όλα αυτά τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία 44 χρόνια, είναι ο Ηνωμένων Εθνών και τα σχετικά ψηφίσματα του που αφορούν το Κυπριακό. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτήν την ασπίδα, ούτε πρέπει να επιτρέψουμε στον οποιονδήποτε άλλον να συμβάλλει στο να εγκαταλειφθεί αυτή η ασπίδα. Ο κύριος Τσαβούσογλου είχε έρθει στην Κύπρο. Έθεσε αυτό το ζήτημα για εγκατάλειψη της βάσης. Άρα ο κύριος Ακκιντζή και κάποια πολιτικά κόμματα επέμεναν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση στη βάση του πλαισίου που καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Και θα πρέπει να προβληματιστεί ο κύριος Αναστασιάδης, γιατί επανέρχεται τώρα ο κύριος Τσαβούσογλου και θέτει αυτά τα ζητήματα, ήρει αυτά τα ζητήματα. Η δική μας η άποψη είναι ότι δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται ο κύριος Αναστασιάδης τα ζητήματα είναι να γίνονται αυτές οι δεύτερες σκέψεις. Και θα μείνω το δεύτερο. Γιατί να τον προβληματίσει, αν ευνοεί τέτοιου είδους. Εάν τα ευνοεί, έχεις απόλυτο δίκαιο. Ναι, η ανάλυση δική σας δείχνει ότι οι χειρισμοί του Προέδρου ενδεχομένως να ευνοούν αυτές τις άλλες. Δεν τα είπα εγώ αυτά, τα είπες εσύ. Αν τα ευνοεί, αν τα ευνοεί δεν πρέπει να ανησυχεί, ούτε να αντιδρά. Και ο κύριος Αναστασιάδης δεν αντιδρά. Δεν ξέρω αν ανησυχεί, αλλά δεν αντιδρά. Τώρα, είπε κάτι ο κύριος Παπαδόπουλος που εγώ λέω θα μπορούσε να αναφερθεί ο κύριος Αναστασιάδης στις προκλήσεις που γίνονται από την Τουρκία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Θα μπορούσε να το κάνει. Να μην έχουμε αυταπάτες. Και δεν το λέω για να μην το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω, ήταν πολύ χλιαρές οι αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν όταν πρόσφατα είχαμε τις τουρκικές προκλήσεις που απέτρεψαν και το ιταλικό πλοίο να κάνει τη δουλειά του στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί η διεθνής κοινότητα αντιδρά με αυτόν τον πολύ χλιαρόν τρόπο σε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. Με ξένους διπλωμάτες, με ξένες κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα και ούτω καθεξής. Η διεθνής κοινότητα λέει το Κυπριακό έφτασε σε ένα οριακό σημείο. Από εσάς θέλουμε να ακούσουμε τι προτείνετε
να πάτε στη λύση. Αυτό είναι το ζητούμενο για τη διεθνή κοινότητα. Αυτό να δώσουμε απαντήσει από τη δική μας την πλευρά για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει εκτροπή. Μειωμένο πλαίσιο λύσης. Κύριε Παπαδόπουλε, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να έφτασε η ώρα να ζητήσουμε άλλες ιδέες για τη βάση λύσης του Κυπριακού και να φύγουμε, για παράδειγμα, από το πλαίσιο της Ζωνικής Κοινωνικής Ομοσπονδίας? Όχι, δεν πιστεύω. Τέτοιες συζητήσεις που έχετε απόλυτο γνωρίζουμε έχουν ξεκινήσει και όχι μόνο από ξένους. Έχει διαισθανθεί ότι αυτή η συζήτηση ενδεχομένως να έχει ξεκινήσει και στη δική μας την πλευρά, και δεν θα επεκταθώ για το ποιος έχει ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση στην παρούσα φάση. Ναι, αλλά είναι σημαντικό αν γνωρίζετε ότι και οι δικοί μας το συζητάνε. Εάν το συζητάνε, κάνουν ένα τραγικό λάθος. Δεν υπάρχει λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Θα συμφωνήσω απολύτως. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να συμφωνήσουμε και σε κάτι που συμφωνούμε. Προφανώς κάποιοι διαισθάνονται ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος γι' αυτόν. Αν αυτήν την εντύπωση έχουν σχηματίσει, αυτές οι εντυπώσεις πρέπει άμεσα να ανασκευαστούν. Γιατί δεν βοηθούν την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Δεν είναι δυνατόν να αναμένουμε ότι η Τουρκία θα αποδεχτεί μια λύση δύο κρατών ή αυτό μείνει ως εκεί και δεν θα έχουμε στο μέλλον. Επομένως, είναι ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σοβαρό και θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ως επίσης και η εικόνα που σχημάτε. Βγάζω σας ότι είναι και η Κυπριακή κυβέρνηση τέτοιες ιδέες. Προφανώς δεν το είπατε, αλλά προφανώς αυτό εισπράττω από τις δηλώσεις. Προέρχονται αυτές οι πληροφορίες, γιατί όπως τα ακούτε εσείς, τα ακούμε και εμείς, τα βλέπουμε δημοσιευμένα σε εμερίδες, από κάπου πρέπει να βγαίνουν αυτές οι πληροφορίες. Δεν πιστεύω ότι είναι τουρκική προπαγάνδα από μόνη της. Αντίθετα, βλέπουμε μία έξαρση της τουρκικής αδιαλλαξίας, μία διάθεση, ή τουλάχιστον την απουσία διάθεσης επιστροφής στο διάλογο, που ενδεχομένως να οφείλεται και σε αυτό το πράγμα. Ότι ίσως να θεωρούν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν την βάση των διαπραγματεύσεων ή το πλαίσιο διαπραγματεύσεων που είχαμε στο Κυπριακό τα προηγούμενα χρόνια και να ξεκινήσουμε να συζητάμε κάτι άλλο. Εξάλλου και η ίδια κυρία Λούτ το είχε πει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην τελευταία επίσκεψή της στην Κύπρο. Τον ερώτησε. Τον ρώτησε. Συζητάτε φυσικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι και σε κάτι άλλο. Δεν οφείλεται στασιμότητα στο Κυπριακό στη δική μας την πλευρά. Εγώ διαφωνώ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επί της ουσίας σε πολλά από τα θέματα που, όπως έχουμε συζητήσει και προηγουμένως, αναφέρονται στην ουσία του Κυπριακού. Όμως είναι ζητικό ότι υπάρχει η μαγική πρωτοβουλία που θα αναλάβουμε εμείς και θα φέρουμε πίσω την Τουρκία στις διαπραγματεύσεις και θα λυθεί το Κυπριακό. Ο λόγος μη επιδευτεί τουρκική αδιαλλαξία, γιατί η Τουρκία επιμένει σε αδιάλλακτες θέσεις. Έστω και να πούμε στις διαπραγματεύσεις με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής μπροστά μας, δεν είναι μεγάλες η Τουρκία διατηρήσει αυτές τις θέσεις. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω ότι ήταν όντως χλιαρές οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας για τις τελευταίες παραβιάσεις στην ΑΟΣ και θεωρώ ότι ήμασταν απροετοίμαστοι για να αντιμετωπίσουμε τις κινήσεις της Τουρκίας. Ελπίζω την επόμενη φορά να μην είμαστε το ίδιο απροετοίμαστοι, να διαμορφώσουμε αυτές τις συμμαχίες που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές επιδιώξεις, γιατί είναι, θεωρώ, πλέον ξεκάθαρη τουρκική επιδίωξη η επέκταση της επιρροής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με στόχο τον Κυπριακό. Είστε, κύριε Κυπριανό, ότι μπορούσε να λάβει πρωτοβουλίες ο πρόεδρος. Ο κ. Παπαδόπουλος λέει δεν μπορούμε εμείς να αναλάβουμε κάποια πρωτοβουλία που να φτιάξει. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε ή μπορούσαμε να κάνουμε και δεν τα κάναμε. Μαγικές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες όμως θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλές. Και η Τουρκία είτε θα ήταν υποχρεωμένη να συνεργαστεί, είτε θα έμενε εχνή. Θα διαμόρφωνε την αντίκα με ειλικρίνεια. Πολλοί ενδιαφέρονται να υπάρξει προώθηση και επίλυση του Κυπριακού. Και ως εκ τούτου δεν πρέπει να τιμωρηθούν με τη λήψη αποφάσεων, είτε που θα αφορούν την UNFICIP, είτε με χλιαρές αντιδράσεις για παραβιάσεις της Τουρκίας ή στην ΑΟΣ. Αλλά θα πρέπει να τους στηρίξουμε. Μπορούμε να φέρουμε ένα παράδειγμα, κύριε Κυπριανού, που μπορούσε να γίνει για να στείλει αυτό το μήνυμα. Να κάνω έναν παραλληλισμό. Όταν ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας και επαναβεβαίωνε καθημερινά τη βούληση του για διαπραγματεύσεις, για λύσεις των Κυπριακών κλπ. Όταν ξεκινήσαμε γεωτρήσεις, η Τουρκία απείλησε ότι για να μας σταματήσουν, αντέδρασε πρώτα η Ομοσπονδία, μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες, σας παρακαλώ, τα Ηνωμένα Έθνη, η Βρετανία στη συνέχεια, σύσσωμη η διεθνής κοινότητα και τα τουρκικά πλοία έμειναν στα λιμάνια.
Όταν έγινε το 2014 κάτι ανάλογο με τον κύριο Αναστασιάδη, επειδή τότε ο κύριος Αναστασιάδης έβαλε όρους και προϋποθέσεις, έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη για να δεχτεί επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ούτε καν αντέδρασε η διεθνής κοινότητα. Έκανε ελεύθερα βόλτες στο Μπαρμπαρός, στις νότιες ακτές της Κύπρου. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Αναστασιάδης έπρεπε να αναλάβει την πρωτοβουλία να πει στον κύριο Ακιν. Έλα να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε πώς προχωρούμε. Είχαμε την αποτυχία που είχαμε στο Κράνος Μοντάνα. Τι μπορούμε να στεί αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσε να κάνει κάποιες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, κάποιοι σύμβουλοι του να συζητήσουν με σύμβουλους του Ακιντζή, να προετοιμάσουν, γιατί εγώ θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται προεργασία για να γίνουν σημαντικές συναντήσεις. Και η διαφωνία μας είναι τι έκαμε 15 μήνες για να προετοιμάσει το έδαφος έτσι ώστε να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις ο κύριος Αναστασιάδης. Θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κύριο Ακιντζή, 3 ώρες να καταθέλουν σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα κρίσιμα. Τι βγάλατε από εκεί, κύριε Κυπριανού? Ότι υπάρχει μια σύγχυση σε ό,τι αφορά κάποιους όρους. Λόγω και των μεταφράσεων, το ένα. Και το δεύτερο, ότι χρειάζεται προσπάθεια για κάποιες θέσεις αρχών τις οποίες έχουμε. Τι σας είπαν οι θέσεις της Τουρκίας έναντι? Δηλαδή, οι Τουρκοκύπροι που είδατε, οι σύμβουλοι του κ. Ακιντζή, σας λένε ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο του ΟΝΕΞΙ Σιμιών Γκουτέρες. Και ο κ. Ακιντζή πολύ πρόσφατα έχει προβεί σε δηλώσεις. Και είπαν ότι η προτεραιότητα μας είναι Κυπριακό στο πλαίσιο που καθορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Αν η Ελληνοκυπέν δεν το θέλει αυτό, θέλει κάτι άλλο, ας το βάλει κάτω να το συζητήσουμε. Αυτόν είπε ο κ. Ακιντζή. Ως εκ τούτου, η θέση του κ. Ακιντζή μέχρι αυτήν τη στιγμή που συνομιλούμε είναι ότι η λύση θα είναι λύση της Ζωνικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας. Την αντιλαμβανόμαστε με τρόπο. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε ακριβώς την ίδια αντίληψη για το πόλες οι πτυχές. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν συζητήσεις ώστε να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα ζητήματα. Κύριε Παπαδόπουλε, η κατάσταση στην Τουρκία μπορεί να ευνοεί την επιστροφή στο διάλογο και πρόκειες υποχωρήσεις η οικονομική, την κοινωνία εναντί του κυρίου Ερντογάν? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί εξαρτάται από τις προτεραιότητες του κύριου Ερντογάν. Ναι, μήπως μέχρι η δική σας ανάλυση, όταν κάποιος ηγέτης αντιμετωπίζει τόσα, μπορεί εκεί, στο Κυπριακό για παράδειγμα, να κάτσει στο τραπέζι και να... Το Κυπριακό είναι στις προτεραιότητες του κύριου Ερντογάν. Τώρα, αν θα αλλάξει αυτό το πράγμα λόγω εσωτερικών που αντιμετωπίζει η Τουρκία, αυτό θα το δούμε. Τουλάχιστον στιγμή, δυστυχώς, δεν φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες του κυρίου Ερντογάν. Ούτε μια προσπάθεια του για ευρωτουρκική επαναπροσέγγιση θα μπορούσε να το κάνει. Υπάρχουν πληροφορίες για αυτές τις προσπάθειες, οι οποίες δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμή να έχουν οποιοδήποτε ουσιαστικό. Και θεωρώ ότι εντάξει, αυτό είναι ένα από τα ζήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν την αμέσως επόμενη περίοδο. Αλλά αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη. Δεν είναι ο κύριος Ακιντζή που θα αποφασίζει αν θα επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Ερντογάν είναι που θα αποφασίζει αν θα επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και επαναλαμβάνω, δυστυχώς, με όσα βλέπουμε μέχρι σήμερα, τουλάχιστον την πολιτική της Τουρκίας που αφορά ευρύτερα την περιοχή και ιδιαίτερα στο Κυπριακό, δεν φαίνεται με καμία την όποια κίνηση συμβιβασμού. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Η δική μας τακτική, αν θέλετε, η δική μας στρατηγική θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτών των παράγοντα. Πώς μπορούμε να πιέσουμε την Τουρκία να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά όχι μόνο για να έχουμε μια επανάληψη των γνωστών θέσεων, αλλά για να έχει γι' αυτός ο διάλογος προοπτική επιτυχίας. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει όλα όσα μπορούσαμε για να πετύχουμε. Χρειάζεται μια συντονισμένη διεθνής πρωτοβουλία. Χρειάζεται να προχωρήσουν οι ενεργειακοί μας σχεδιασμοί, γιατί εμείς θεωρούμε ότι το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου ενδεχομένως να μας προσδώσει όχι μόνο οικονομικό όφελος που θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά σημαντική επιφύλαξη ότι αυτός ο ενεργειασμός θα προχωρήσει με ένα σωστό σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη και τις απαραίτητες συμμαχίες που πρέπει να έχουμε με σημαντικές χώρες για να πετύχουμε αυτά που διώκουμε. Και αυτό είναι που θεωρούμε εμείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτον, να προχωρήσουν οι επόμενες γεωτρήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με την επαναδιαπραγμάτευση του συμβολέου όπως απαιτούν συγκεκριμένες εταιρείες. Να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με την Αίγυπτο. Και φυσικά να συνεχίσουν οι επαφές χώρες που πιστεύουμε εμείς
μπορούν να μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε αυτόν τον ενεργειακό πλούτο προς όφελος όχι μόνο της Κύπρου, αλλά ευρύτερα της περιοχής και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, θυμίζω το γεωστρατηγικό συμφέρον της Κύπρου για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική, που θα έχει ως στόχο φυσικά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά πάνω σε μια σωστή Ωραία. Βάση. Κύριε Κυπριανού, σήμερα ηγέτες από τον κύριο Γκουτέρες, καταληκτικά, τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουν? Ο κύριος Γκουτέρες, πέραν από τα συμφωνία τους με τα ουσιαστικά ζητήματα, θέλει να τον τι έχουν πουλήσει να προχωρήσουν μέχρι τέλους αυτή τη φορά. Είναι εξαιρετική σημασία λοιπόν οι συναντήσεις με τον κύριο Γκουτέρες. Το ερώτημα ο κύριος Αναστασίου τον πείσει ότι είναι έτοιμος αυτή τη φορά να πάει μέχρι. Σίγουρα τον θωριστικό ρόλο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, η κατάληξη, τον έχει η Τουρκία. Έχουμε και εμείς το δικό μας ρόλο. Και σε ό,τι αφορά την επανέναρξη, αλλά κυρίως ό,τι αφορά να καταστήσουμε ανέφικτους τους όποιους στόχους της, εάν δεν καταφέρουμε είτε αρχεύσεις, είτε να έχουν αίσια κατάληξη. Έχει τεράστια σημασία λοιπόν πώς θα λειτουργήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, θα πω μόνο αυτό το πράγμα. Η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει έναν κίνητρο για την Τουρκία, έτσι ώστε να συνεργαστεί για να λύσουμε το Κυπριακό. Δεν πρέπει να μετατρέψουμε την ενέργεια σε σημείο και αυτήν σε σημείο τριβής. Και πολύ φαίνεται ότι με τον τρόπο που το διαχειρίζεται το θέμα μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, τελικά εξελίσσεται σε έναν μεγάλο σημείο τριβής. Δεν λέω ότι ο κύριος Ερντογάν θα ήταν έτοιμος να συνεργαστεί κλπ. Είναι απρόβλεπτος. Παραδείγματος χάρη, επήγαινε στη Γερμανία. Έχει ανάγκη τη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Στραφεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται τη στήριξη της Γερμανίας. Και δυστυχώς η όλη του συμπεριφορά με την άφιξη του εκεί είναι τέτοια που προκαλεί αντιδράσεις. Είναι απρόβλεπτος ο κύριος Ερντογάν και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Όταν έχει να κάνει με έναν απρόβλεπτο όμως, τότε εσύ είσαι διπλά και τριπλά προσεκτικός και συνεπής με αρχές για να μην του δώσεις την παραμικρή δυνατότητα να ξεφύγει. Είναι απρόβλεπτος ή προβλέψιμα συγκρουσιακός, προκαλώντας προβλήματα σε όλη την Ευρώπη και με τους γείτονες του. Θέλω να σε υπενθυμίσω το εξής, αγαπητέ Νικόλα. Με τη Ρωσία οι σχέσεις τους είχαν φτάσει σε οριακό σημείο μετά από την κατάρρευση του αεροπλάνου. Και ενώ όλοι ενόμιζαν ότι επίκειτο σύγκρουση, μια κίνηση ήταν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Ναι, επειδή προέκυψε το πρόβλημα με τη Συρία. Και η Τουρκία επιδιώκει σε συνεργασία της Ρωσίας να επεκτείνει την επιρροή της στη Συρία. Όπως το είχαμε στο Ιράκ, όπως το είχαμε στο Αιγαίο, στην Κύπρο. Η συμφωνία που έκαμε στο Ιντλίπ με τη Ρωσία είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα έχει πρόβλημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αποκλείεται λοιπόν να κάνει κάποιες θεαματικές κινήσεις. Δεν πρέπει να το αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο, ούτε να θεωρήσουμε βέβαια ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω, είναι απρόβλεπτος. Αυτό που θα κάνει θα εξυπηρετεί φυσικά πάντα τα δικά του προσωπικά συμφέροντα. Γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να συγκεντρώνει την εξουσία στο πρόσωπο του. Σίγουρο. Σε αυτόν τον Εάν η σύγκρουση θα τον βοηθήσει να συγκεντρώσει για άλλη εξουσία στο πρόσωπο του, θα επιδιώξει τη σύγκρουση. Και αν όχι, ενδεχομένως να ακολουθήσει άλλες οδούς. Σε αυτόν τον πλαίσιο. Όμως έχουμε, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κυπριανό, έχουμε μια ιστορία 15 χρόνων μέχρι στιγμής του κύριου Ερντογάν. Δεν γίνεται στην πορεία καλύτερος. Χειρότερος γίνεται όσο εξελίσσονται τα πράγματα στην Τουρκία. Και αυτό που βλέπουμε διαχρονικά μέσα από τα χρόνια είναι μια Τουρκία που προχωρά περαιτέρω σε ισλαμοποίηση, σε επεκτατισμό. Το βλέπουμε στο Κυπριακό, την έξαρση της αδιαλαξίας και στην ευρύτερη περιοχή. Άρα η δική μας στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτών των παράγοντων. Όχι να θεωρούμε ότι. Μια απλή ερώτηση. Αν η κίνηση του κύριου Ερντογάν για την οικονομία ενδεχομένως να έχει μια θετική κατάληξη. Μπορεί να έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Να σας ρωτήσω, μια απλή ερώτηση. Εφόσον ο κύριος Ερντογάν κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερος, το ερώτημα το κρίσιμο είναι, μας συμφέρει να προσπαθήσουμε σήμερα να λύσουμε το Κυπριακό ή να το αφήσουμε για παρακάτω? Το ένα. Το δεύτερο, ο κύριος Σαρογλιέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος και το κόμμα του, και ό,τι αφορά τη λύση στο Κυπριακό, αυτά θα πρέπει να τα συνυπολογίζουμε όταν αναφερόμαστε στον κύριο Ερντογάν.
Δεν είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Ερντογάν. Και να βάλω ακόμα μια παράμετρο. Θέσει στο Κυπριακό. Ναι. Το αντίθετο είναι που διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Κιλιστάρογλου έχει πολύ πιο ακραίες θέσεις. Να βάλω ακόμα μια παράμετρο, αγαπητέ Νικόλα. Ποιες είναι οι εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα? Ραγδαία αρνητικές. Τουρκοκύπροι τείνουν να εξαφανιστούν. Και πολλοί είναι εκείνοι που μας λένε ότι θα μεταναστεύσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρξει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη, πλέον τα πράγματα θα είναι οδυνηρότατα σε ό,τι αφορά τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού. Ναι, παραλαμβάνω όμως το να περνούμε. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας οθήσει στο να δεχτούμε την οποιαδήποτε λύση. Φυσικά, νομίζω εδώ συμφωνούμε και να περνάμε την εικόνα ότι η λύση εξαρτάται από εμάς και είναι οι Ελληνοκύπροι που εμποδίζουν τη λύση. Απλά αυτό είναι ξεκάθαρο. Όχι, δεν λέω ότι το είπατε, αλλά να αφήνουμε να εννοείται αυτό το πράγμα ή να σχηματίζουμε αυτή την εικόνα. Αυτό εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς του κ. Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι επιθυμεί λύση του Κυπριακού. Τουλάχιστον οι θέσεις που έχουν κατατεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ακριβώς το αντίθετο είναι που στοχοθετούν. Επομένως, η δική μας προσέγγιση, η δική μας τακτική, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη των στόχων κάμψης της τουρκικής αδιαλαξίας. Κάτι που θα συμφωνήσω ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει με αποτελεσματικό τρόπο. Δεν έχουμε πετύχει διεθνώς ούτε να πείσουμε για τις δικές μας θέσεις ενδεχομένως, ούτε φυσικά να ασκήσουμε την οποιαδήποτε πίεση πάνω στην Τουρκία. Επομένως, θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει την αμέσως κρίσιμη περίοδο, γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε εξίσου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε να οδηγήσουμε σε περαιτέρω ένταση. Να μένουμε να δούμε τον ενεργειακό πρόγραμμα. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε. Πάμε στον